Το βιβλίο Ζαχαρίας ο προφήτης, το κεφάλαιο Ήτα, σελίδες 836, κεφάλαιο Ήτα. Και έγινε λόγος του Κυρίου των δυνάμεων λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, είμαι ζηλότυπος δια την Σιών, εν ζηλοτυπία μεγάλη και είμαι ζηλότυπος δια αυτήν, εν οργή μεγάλη. Ούτω λέγει Κύριος, επέστρεψα εις τη Σιών και θέλω κατοικήσει εν μέσω της Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ θέλει να ονομαστεί πόλης αληθείας και το όρος του Κυρίου των δυνάμεων όρος Άγιον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, έτι θέλουσιν καθίσει πρεσβύτεροι και πρεσβύτερε εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ και έκαστος με τη ράβδον αυτού εν τη χειρή αυτού από το πλήθος των ημερών. Και η πλατεία της πόλεως θέλου συνείστε πλήρης πεδίων και κορασίων πεζόντων εν τες πλατείες αυτής. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν φανεί θαυμαστόν εις τους οφθαλμούς του υπουλείπου του λαού τούτο εν τες ημέρες εκείνες, μήπως θέλει φανεί θαυμαστόν και στους οφθαλμούς μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ιδού εγώ θέλω σώσει το λαό μου από τις γης της Ανατολής και από τις γης της Δύσεως του Ηλίου. Και θέλω φέρει αυτούς και θέλω συγκατοικήσει εν μέσω της Ιερουσαλήμ και θέλω συνείστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών εν αληθεία και δικαιοσύνη. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ενισχύσατε τα σχήρα σας, σείς ακούοντες εν τες ημέρες ταύτες τους λόγους τούτους, διαστόματος των προφητών ήταν εσείς αν εν τη ημέρα, καθήνε θεμελιώθη ο οίκος του Κυρίου των δυνάμεων για να οικοδομηθεί ο ναός. Διότι πρώτων ημερών εκείνων δεν είτο μισθός δια των άνθρωπων, ούτε μισθός δια το κτήνος, ουδέ ειρήνη των εξερχόμενων ή εισερχόμενων εξαιτίας της θλίψεως, διότι εξαπέστειλα πάντα στους ανθρώπους έκαστον κατά του πλησίον αυτού. Και τώρα εγώ δεν θέλω φέρεστε προς το υπόλοιπον του λαού τούτου, καθώς εν τες αρχαίες ημέρες λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, διότι ως σπόρος θέλει είστε της ειρήνης, η άμπελος θέλει δώσει τον καρπόν αυτής και η γη θέλει δώσει τα γεννήματα αυτής και η ουρανή θέλουσι δώσει την δρόσον αυτών και θέλω κληροδοτήσει στο υπόλοιπον του λαού τούτου πάντα ταύτα. Και καθώς είστε κατάρα μεταξύ των εθνών 20 Ιούδα και 20 Ισραήλ, ούτω θέλω σας διασώσει και θέλετε είστε ευλογία, μη φοβήστε ας ενισχύονται εχείρες σας. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, καθόν τρόπονε στο χάστην, να σας τιμωρήσω όταν οι πατέρες σας με παρόργησαν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν μετανόησα, ούτω πάλι ευουλεύθην εν τες ημέρες ταύτες να αγαθοποιήσω την Ιερουσαλήμ και τον οίκον του Ιούδα. Μη φοβήστε, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους θέλετε κάνει. Λαλείτε έκαστο στην αλήθεια προς τον πλησίον αυτού, αλήθεια και κρίσιν ειρήνης κρίνεται εν τες πύλες σας. Και μη βουλεύεστε κακόν εν τες καρδίες σας, έκαστος κατά τον πλησίον αυτού. Και όρκον ψευδήν μη αγαπάτε, διότι πάντα ταύτα έγιναν, διότι πάντα ταύτα είναι εκείνα τα οποία μισώ, λέγει ο Κύριος. Και έγινε λόγος Κυρίου των δυνάμεων προς εμέ λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, η νηστεία του Τετάρτου και η νηστεία του Πέμπτου και η νηστεία του Εβδόμου και η νηστεία του Δεκάτου θέλουν συνείστε εις τον οίκον του Ιούδα εν χαρά και εν εφροσύνη και εν ευθύμη σε εορτές, όθεν αγαπάτε την αλήθεια και την ειρήνη. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, έτι θέλουν συνέλθει λαοί και οι κατοικούντες πόλης πολλάς και οι κάτοικοι της μιας θέλουν συνυπάγει στην άλλη λέγοντες ας υπάγομεν, σπέβδοντες, δια να εξηλαιώσομεν το πρόσωπον του Κυρίου και να εξητήσομεν τον Κύριον των δυνάμεων. Θέλω υπάγει κι εγώ και οι λαοί πολλοί θέλουν και λαοί πολλοί και έθνη σκυρά θέλουν συνελθεί δια να εξητήσω συν τον Κύριον των δυνάμεων εν Ιερουσαλήμ και να εξηλαιώσω συν το πρόσωπον του Κυρίου. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εν τες ημέρες εκείνες 10 άνδρες εκ πασών των γλωσσών των εθνών θέλουσι πιάσει σφιχτά, ναι θέλουσι πιάσει σφιχτά το κράσπεδον ενός Ιουδαίου λέγοντος, θέλομεν υπάγει μεσάς διότι κούσαμεν ότι ο Θεός είναι μεσάς. Αμήν.
70 χρόνια εξορίας, εχμαλωσίας στο λαό Ισραήλ εξαιτίας της ειδωλολατρίας και εξαιτίας της ανομίας του λαού. Ο Θεός δεν έπαψε όμως να αγαπάει το λαό Ισραήλ με μια ιδιαίτερη αγάπη, με αγάπη αιώνια, γι' αυτό και τον ήλκησε, τον δημιούργησε, τον ευλόγησε, του αποκαλύφθηκε. Αλλά και τον έκρινε και οργίστηκε γι' αυτόν, γιατί ο Θεός είναι Θεός ζηλότυπος για το λαό του και η ζηλοτυπία του είναι αποτέλεσμα της αγάπης του. Επειδή αγαπάει το λαό του, αγαπάει τα παιδιά του, γιατί εμείς σήμερα θα δούμε, διαβάζουμε την Ιερουσαλήμ την τότε, αλλά μέσα μας θα σκεφτόμαστε την Ιερουσαλήμ, τη Νέα Ιερουσαλήμ, την τώρα. Ο Θεός αγαπάει τα παιδιά του. Όταν βλέπει όμως τα παιδιά του να στρέφουν την αγάπη τους στη ματαιότητα, γίνεται Θεός ζηλότυπος. Και αν συνεχίζουν και δεν μετανοούν, γίνεται Θεός ζηλότυπος εν οργή μεγάλη. Παρόλα αυτά, η αγάπη του ξεπερνάει ακόμη και την οργή του. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, ο Θεός τον ταλαιπωρεί μεν, αλλά ο σκοπός του είναι να τον επιστρέψει. Και τον επέστρεψε το λαό Ισραήλ, όπως είχε προφητευθεί μετά από 70 χρόνια, όταν διεπίστωσε ότι απέβαλε την ειδωλολατρία, την ανομία και την παράβαση, και ενώ δεν είχε καμία ελπίδα ο λαός Ισραήλ επιστροφής και ευλογίας, καθώς ήταν σε απόλυτη αδυναμία εκεί στη γη των Χαλδαίων, ο Θεός ξεσήκωσε τον κύριο, τον βασιλιά. Πώς το έκανε αυτό ο Θεός, Ξεσήκωσε τον κύριο, τον βασιλιά, καθώς διάβασε στο λόγο του Θεού ότι μετά από χρόνια θα υπάρξει ένας βασιλιάς κύρος που θα ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Και όχι μόνο το διάβασε, όχι μόνο το πίστεψε, αλλά και το εκτέλεσε και τους επέστρεψε. Και τους επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, αλλά και εκεί ο λαός Ισραήλ από το 536 έως το 520 για 16 χρόνια πάλι τη ματαιότητα, όχι τα είδωλα, αλλά την προσωπική ματαιότητα έλαβε υπόψη του. Άρχισε να χτίζει σπίτια, να φτιάχνει την προσωπική του ζωή, την οικογενειακή του ζωή, και καμία σκέψη για να οικοδομήσει γι' αυτό για τον οποίο τον έφερε ο Θεός στην Ιερουσαλήμ, τον ναό. 16 ολόκληρα χρόνια. Και τότε ήταν που σήκωσε τον Αγκαίο, τον προφήτη και τον Ζαχαρία και τους αποκάλυψε αυτά τα οποία ζούσαν και δεν είχαν καταλάβει το γιατί ζούσαν έτσι. Δεν είχαν καταλάβει το γιατί ταλαιπωρούνταν, το γιατί ο Θεός δεν ήταν μαζί τους, ώστε έσπερναν και δεν θέριζαν. Τρώγανε, δεν χορταίνανε, πίνανε, δεν ευχαριστιόντουν. Ντυνόντουσαν, δεν θερμενόντουσαν. Επιβλέπανε σε πολλά και δεν γινόταν τίποτα. 16 χρόνια και δεν είχαν καταλάβει το γιατί. Δεν είχαν καταλάβει ότι είχαν μία αποστολή, είχαν ένα έργο. Ο Θεός δεν τους έστειλε στα 70 χρόνια στην εχμαλωσία μόνο για να αποβάλουν τα είδωλα, αλλά και τους επέστρεψε για να οικοδομήσουν ναό Θεού, τον ναό του Θεού, να οικοδομήσουν την Ιερουσαλήμ. Δεν είχαν καταλάβει το έργο τους, την αποστολή τους, ότι δεν τους έφερε ο Θεός στην Ιερουσαλήμ, στην Εκκλησία του Θεού, στον οίκον του Θεού του ζώντος, για να περνάνε καλά.
για να φροντίζουν για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους. Αλλά ο Θεός τους έφερε στην Ιερουσαλήμ και τους είπε: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Αυτή είναι η αποστολή σας, το έργο σας, και όλα τα άλλα θα τα προσθέτω εγώ. Αυτοί όμως τότε δεν κατάλαβαν, και γι' αυτό ξεσήκωσε τον Αγίο τον Προφήτη και τον Ζαχαρία, μήπως καταλάβουν με τον προφητικό λόγο και μετανοήσουν. Γιατί εάν δεν καταλάβαιναν, κατάλαβαν με τον προφητικό λόγο και δεν μετανοούσαν, μετενόησαν, τα πράγματα θα γινόντουσαν χειρότερα για αυτούς. Και αν πάλι δεν καταλάβαιναν, ακόμη πιο άσχημα θα γινόντουσαν. Όμως αυτή τη φορά, εκείνες τις ημέρες, ο λαός του Θεού άκουσε, πίστεψε, μετανόησε και εκτέλεσε. Και το να εκτελέσει το λόγο του Θεού δεν είναι απλό. Έπρεπε να ανεβούν πάνω στα βουνά να κόψουν ξύλα, να κατέβουν κάτω για να οικοδομήσουν το ναό, με βάση τα σχέδια του ίδιου του Θεού, του ναού του Σολομώντα. Αλλά πίστεψαν στα λόγια του Ζαχαίου και του Ζαχαρία, μετενόησαν, επέστρεψαν και εξετέλεσαν. Και τώρα ο Θεός, βλέποντας αυτή την επιστροφή τους, με μεγάλη χαρά, επαναλαμβάνω, βλέποντας την επιστροφή τους, όχι με λόγια, με έργα, βλέποντας ότι άρχισαν και θεμελίωσαν το λαό και άρχισαν και συνέχιζαν να οικοδομούν το λαό, τους επισκέφτεται πάλι με τον Ζαχαίο τον προφήτη και τους δίνει υποσχέσεις θαυμαστές. Εγώ επέστρεψα, δηλαδή είχε φύγει, επέστρεψα στην Ιερουσαλήμ, βέβαια. Και πότε επιστρέφει ο Θεός στην Ιερουσαλήμ, στη ζωή του ανθρώπου, στην οικογένεια του ανθρώπου? Μόνο σε μία περίπτωση: όταν ο άνθρωπος επιστρέφει στο Θεό. Ο Θεός δεν επιστρέφει σε μας εάν εμείς είτε από τις δοκιμασίες είτε από τον προφητικό λόγο του Θεού δεν καταλάβουμε ποιο είναι το λάθος μας, και ιδιαιτέρως σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, αν δεν καταλάβουμε ποια είναι η αποστολή μας, ποιο είναι το έργο μας, τι είναι αυτό που ο Θεός θέλει από μας, από τον κάθε έναν από μας, από την κάθε μία οικογένεια από μας, από την κάθε μικρή τοπική εκκλησία από μας και από την εν γέννη εκκλησία. Εάν δεν καταλάβεις γιατί σε πρόσθεσε στην εκκλησία ο Θεός, γιατί σε επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ ο Θεός, ώστε να επιστρέψεις στο Θεό και να επιστρέψει ο Θεός εσένα, τότε μέσα στην Ιερουσαλήμ τα πράγματα δεν θα είναι, μέσα στην εκκλησία τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν καλά στη ζωή σου. Και το πρώτο πράγμα που θα γίνεται είναι, θα εκλείψει η αγάπη. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Θα εκλείψει η αγάπη. Και όταν εκλείψει η αγάπη, τότε θα εκλείπουν όλα. Σιγά σιγά όλα. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι αναγκαίο, απαραίτητο να διακρίνουμε εάν μέσα στην καρδιά μας υπάρχει η αγάπη του Θεού προς την οικογένειά μας, προς τα αδέλφια μας, προς τους πλησίων μας, προς τους εχθρούς μας, που είναι και το χαρακτηριστικό σημείο ότι έχουμε επιστρέψει προς το Θεό. Και το βέβαιο είναι ότι και ο Θεός θα επιστρέψει σε μας. Επέστρεψα. Επέστρεψα γιατί εσείς επιστρέψατε σε μας. Και θα κατοικήσω μέσα σου, στην οικογένειά σου, στην Ιερουσαλήμ. Όταν επιστρέφει ο Θεός δεν επισκέπτεται, επιστρέφει και μένει.
Και λέει μείνετε εν τη αγάπη μου καθώς εγώ μένω, έμεινα στην αγάπη του πατρός μου καθώς εφύλαξα τις εντολές του. Τι σημαίνει μείνετε στην αγάπη μου, φυλάτετε τα εντολάς μου. Εγώ επέστρεψα και η Ιερουσαλήμ πια δεν θα είναι πόλη συρρημωμένη, ακατοίκητος, χωρίς αγάπη, χωρίς παρουσία Θεού. Η ζωή σου δεν θα είναι πόλη ακατοίκητος, χωρίς αγάπη, χωρίς παρουσία Θεού. Η οικογένειά σου, η εκκλησία, αλλά θα ονομαστεί πρώτον πόλης αληθείας, γιατί θα κατοικεί εν δυνάμει ο Λόγος του Θεού, και δεύτερον όρος Άγιον. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που κάνει ο Θεός, που χαρίζει ο Θεός όταν επιστρέφει, την αλήθεια και τον αγιασμό του. Την αλήθεια, όχι είδωλα, όχι ματαιότητα, όχι ψέματα, την αλήθεια της ζωής, την αλήθεια του σκοπού μας, την αλήθεια του γιατί ζούμε, πού πηγαίνουμε, από πού ήρθαμε, τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε, και τον αγιασμό που είναι το θέλημα του Θεού, χωρίς του οποίου κανείς δεν θα βλέπει το πρόσωπο του Κυρίου στη ζωή του. Από εκεί και πέρα αρχίζει η μεγάλη αλλαγή στη ζωή της Ιερουσαλήμ, στη ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή του ανθρώπου. Πρεσβύτεροι, πρεσβύτερες, σε μεγάλη ηλικία θα κάθονται και θα απολαμβάνουν την παρουσία του Θεού. Παιδιά, αγόρια, κορίτσια θα παίζουν, θα χαίρονται, και θα χαίρονται και οι γονείς τους, και θα χαίρονται και το περιβάλλον. Αδελφοί αγαπητοί, είναι η μέρα επιστροφής. Και μην πεις δεν είναι για μένα, για όλους μας είναι η μέρα επιστροφής. Όταν επιστρέψουμε, θα επιστρέψει ο Θεός και θα αρχίσει, τότε θα αρχίσει η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Η επιστροφή μας όμως δεν είναι μόνο μετανοώ και δεν ξανακάνω αμαρτία. Μετανοώ και εξετάζω ότι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον στη ζωή μου, και αυτό να πράττω. Ποια είναι η αποστολή μου και ποια είναι η αποστολή σου? Αυτό που μπορείς να κάνεις. Κάνε αυτό που μπορείς να κάνεις. Κάνε αυτό που ο Θεός σου λέει να κάνεις. Μην γίνεσαι νοθρός. Ο λίγος νισταγμός, ο λίγος ύπνος, τελειώσαμε. Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Μην εργάζεστε δια την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά δια την τροφή τη μένουσα, η ζωή αιώνιων. Τι να διαβάσω τώρα? Η μία ευλογία πάνω στην άλλη. Και ένα ερώτημα θέτει ο Θεός, καθώς απευθύνεται στο μικρόν υπόλοιπον που επέστρεψε. Υπόσχεται τόσο μεγάλα πράγματα, τόσο θαυμαστά πράγματα, που στο τέλος λέει πολλοί λαοί θα έρθουν, πολλές πόλεις θα έρθουν, ισχυρά έθνη θα εξητήσουν τον Κύριο. Και 10 άντρες από κάθε γλώσσα των εθνών θα πιάνουν το ημάτιο, το κράσπεδο ενός Ιουδαίου, και θα λένε θα έρθουμε μαζί σας, γιατί μάθαμε, ακούσαμε ότι ο Θεός είναι μαζί σας. Θα έρχονται σε σένα, δεν θα πηγαίνεις εσύ σε αυτούς εν ματαιότητη. Να το πω τώρα και πιο συγκεκριμένα, θα έρχονται σε σένα τα παιδιά σου, δεν θα τα κυνηγάς εσύ. Θα έρχεται σε σένα η γυναίκα σου, δεν θα την ψάχνεις εσύ. Θα έρχεται σε σένα ο άντρας σου, δεν θα τον ψάχνεις εσύ. Θα έρχονται σε σένα οι συγγενείς σου, δεν θα τρέχεις εσύ. Θα έρχονται. Και λέει ο Θεός τώρα με τόσο όμορφο και γλυκό τρόπο, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν φανεί θαυμαστόν, απίστευτο, αδύνατο εις οφθαλμούς του μικρού υπολείπου του λαού τούτου εν τες ημέρες εκείνες,
και σε μένα μήπως θα φανεί απίστευτο? Τι είναι αυτό που εγώ δεν μπορώ να κάνω? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, αδελφέ, που ζητάς και φοβάσαι ότι ο Θεός δεν μπορεί να το κάνει? Τίποτα δεν είναι αδύνατον στο Θεό. Όλα ο Θεός θα τα κάνει. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι εμείς να επιστρέψουμε στο Θεό και ιδιαιτέρως μας επιβάλλει, μας σπρώγνει, μας δείχνει. Μας δείχνει με προσοχή να δούμε ποιος είναι ο κίνδυνος για να ξαναγυρίσουμε πίσω. Διαβάζω 16 εδάφιο. Ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους θέλετε κάμι τώρα που επιστρέφετε. Όχι που επιστρέψατε, επιμένω, που επιστρέφετε, γιατί η επιστροφή μας είναι συνεχόμενη. Λαλείτε έκαστος την αλήθειαν προς τον πλησίον αυτού. Μόνο την αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Και θα το πω μια φορά ακόμη, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, λέγοντας να παραγγέλεις να απέχουνε και να μην προσέχουνε σε μύθους και γενεολογίας απεράντους, οι οποίοι προξενούν φιλονικίες μάλλον παρά την εις την πίστην πρόνοιαν αγαθήν του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος λέει διάφορα, ακούει διάφορα, σκέφτεται διάφορα, μεταφέρει διάφορα, κάνει κακό στον εαυτό του, γιατί σταματάει τον Θεό από το να εκτελέσει την αγαθή του πρόνοια. Και αν κάτι δεν καταλαβαίνεις, και αν κάτι δεν πιστεύεις, και αν κάτι, μην αρχίζεις να λες διάφορα, μην ακούς διάφορα. Μόνο στο Λόγο του Θεού να στρέψουμε την προσοχή μας από σήμερα, αδερφοί. Να κλείσουμε το στόμα μας. Ο Θεός αγαθές βουλές βουλεύεται για τον καθέναν από μας. Καλά σχέδια έχει. Μόνο εμείς μπορούμε να τα γκρεμίσουμε. Μόνο εμείς μπορούμε να τα βγάλουμε από μπροστά μας. Λαλείτε έκαστος αλήθειαν, μόνο την αλήθεια προς τον πλησίον αυτού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον ενώπιον του Θεού. Αλήθειαν και κρίσιν ειρήνης, και ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων. Και μην βουλεύεστε κακόν στις καρδιές σας έκαστος κάτω των πλησίον αυτού. Μη σκέφτεσαι το κακό, μόνο το καλό. Έστω και αν σου έχει γίνει το κακό, μη το σκέφτεσαι, γιατί θα ξυπνήσει μέσα σου η αγανάκτηση, η πίκρα. Μη σκέφτεσαι το κακό που σου έχουν κάνει ή που νομίζεις ότι σου έχουν κάνει, γιατί θα διεγείρεις μέσα σου εκδίκηση, οργή, πίκρα, θυμό. Μη βουλεύεστε κακόν έκαστος κατά του πλησίον αυτού. Και μη λέτε ψέματα. Μη κάνετε καταφύγιό σας το ψέμα. Διότι αυτά είναι που μισώ, και όταν εσείς κάνετε αυτά τα οποία εγώ μισώ, φεύγω. Σήμερα λοιπόν επιστροφή, αδερφοί. Ταπείνωση. Για να επιστρέψει ο Θεός στη ζωή μας. Μη λες ψέματα, αδερφέ. Μη βουλεύεσαι κακό. Τα μισεί ο Θεός αυτά. Οι αγαπώντες και πράττοντες στο ψέμα είναι έξω από τη βασιλεία των ουρανών. Σε ποιον λες ψέματα? Θυμήσου τον Ανανία και τη Σαπφύρα. Στον Πέτρο είπαν. Δεν είπαν στον Πέτρο, στο Πνεύμα το Άγιο. Και έμειναν νεκροί στην απώλεια. Δεν είναι ότι πέθαναν, πήγαν στην απώλεια. Μόνο την αλήθεια, την ειρήνη και το σημείο η αγάπη, αδερφοί. Θέλουμε σήμερα να φύγουμε και να έχει επιστρέψει ο Θεός. Να έχει επιστρέψει ο Θεός στη ζωή μας, στην οικογένειά μας. Να έχει επιστρέψει ο Θεός στην εκκλησία μας, στην καθημερινότητά μας.
γεμάτος με τα χέρια του με το μισθό του έργου μας, του κόπου μας, της θυσίας μας, της προσφοράς μας, όχι της απογοητευσής μας και της απελπισίας μας, του θυμού μας και της οργής μας. Μην τα βάζεις με κανέναν άνθρωπο. Δεν φταίει ο άνθρωπος ό,τι και να έχει κάνει. Λάθος έκανε. Ωραία λοιπόν. Και μην ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε λάθος υπάρχει και κάθε ψέμα ο πατέρας του ψεύδους, ο διάβολος. Μη σκεφτόμαστε το κακό από οποιονδήποτε άνθρωπο και να έχει έρθει. Αποβάλλετε τις σκέψεις αυτές. Μόνο το αγαθό να συλλογίζεστε. Μόνο το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο να συλλογίζεστε. Γιατί αν αφήνετε μέσα στην καρδιά σας συλλογισμούς κακούς, τότε θα πλημμυρίσει η καρδιά σας και θα βρωμήσει και δεν θα μπορείτε να δείτε το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν θα μπορεί ο Κύριος να ενεργήσει τη ζωή σας. Θα έχει φύγει ο Θεός από τη ζωή σας και θα προσεύχεστε και θα παίρνετε κοινωνία και θα νηστεύετε και θα δοξάζετε και ο Θεός δεν θα είναι στη ζωή σας. Και θα είναι ματαιότιστα, ματαιότιστα πάντα θα είναι ό,τι και να κάνετε. Καλά έργα κάνετε, προσευχές κάνετε, νηστείες κάνετε, μελέτη κάνετε, ό,τι και να κάνετε, ματαιό θα είναι. Ελεημοσύνες κάνετε, προσφορές κάνετε, ματαιό θα είναι. Εάν συλλογίζεσαι το κακό, γιατί αυτό φέρνει μέσα στην καρδιά σου τη βρώμα. Φέρνει μες στην καρδιά σου βουλή κακή για τον άλλον. Φέρνει στην καρδιά σου το ψεύδος, τα οποία μισεί ο Θεός και δεν μπορεί να σταθεί. Σκεφτείτε αδερφοί αγαπητοί, να είμαι ποιμένας, λέω παραδείγματος χάρη, να προσεύχομαι, να διαβάζω, να κηρύττω, να νηστεύω, να υπηρετώ και ο Θεός να μην είναι μαζί μου. Και ο Θεός να μην συμμαρτύρει. Και ο Θεός να είναι μακριά μου. Ποιο είναι το όφελος? Τι κέρδισα? Σήμερα αδερφοί αγαπητοί, να ξεκινήσουμε με απόλυτη επιστροφή στον Κύριο και με απόλυτο αγιασμό στην καρδιά μας, στο πνεύμα μας, στη συνείδησή μας και στο σώμα μας. Γιατί δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ. Γιατί μερικές φορές καυχόμεθα, ξέρεις τι έκανα, μίλησα και σώθηκε, ξέρεις τι έκανα, υπηρέτησα, ξέρεις τι έκανα και το λέω μέσα μου, δεν το λέω δυνατά, σκεφτείτε να το πω και δυνατά, αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι κάνω εγώ, εκείνο που έχει σημασία είναι τι κάνει ο Θεός με μένα, πως συνεργάζεται ο Θεός με μένα, πως ενεργεί ο Θεός με μένα. Είναι ανάγκη να το καταλάβουμε σήμερα, όπως μου το έδωσε ο Θεός να το καταλάβω, ότι είναι άχρηστη η χριστιανική μας ζωή αν μέσα στην καρδιά μας έχουμε κακές βουλές. Αν μέσα στην καρδιά μας φιλοξενούμε ψεύδος. Αν μέσα στην καρδιά μας δεν έχουμε αλήθεια και ειρήνη. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Τίποτα. Θέλω να σας διαβάσω και κάτι, αν το βρω τώρα, που το διάβασα και μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Ανοίξτε τη γραφή σας, είναι στη σελίδα 760. Παρόλο που θα χάσουμε λίγο χρόνο, διαβάζω από το ΚΙ τα κεφάλαιο, σελίδα 760. Ένα εδάφιο. «Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, Ιε ανθρώπου, υπέ προς τον ηγεμόνα της Τύρου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Επειδή υψώθη η καρδία σου και είπας εγώ είμαι Θεός, επί της καθέδρας του Θεού κάθουμε εν την καρδία των θαλασσών, ενώ είσαι άνθρωπος αλλά όχι Θεός και έκαμε στην καρδία σου ως καρδίαν Θεού». Και τώρα ακούστε τι ομολογεί ο Θεός. «Ιδού, εσύ είσαι σοφότερος του Δανιήλ, ουδέν μυστήριον είναι και κρυμμένον από σου. Δια τη σοφία σου και δια τη συνέσεώ σου έκαμε σε αυτόν δύναμη και απέκτησε σε τη θησαυρή σου χρυσίων και αργύριων. Δια της μεγάλης σου σοφίας
Ύφξησα στα πλούτη σου δια του εμπορίου και η καρδία σου υψώθη δια την δύναμή σου. Δια τούτο λέγει Κύριος ο Θεός, επειδή έκαμε στην καρδία σου ως καρδίαν Θεού. Υπάρχει λοιπόν η καρδιά του ανθρώπου που είναι κατά την καρδία του Θεού και υπάρχει και η καρδιά του ανθρώπου που είναι ως την καρδία του Θεού. Μεγάλη διαφορά, αδερφοί. Ως καρδία Θεού υπάρχει περηφάνεια, είμαι όμοιος με τον ύψιστο, είπε ο διάβολος, γιατί ο διάβολος είναι αυτός και τον αντίχριστο περιγράφει εδώ. Γιατί καμαρώνει σε αυτά που κάνει, επειδή ο Θεός του δώσε σοφία και σύνεση, επειδή ο Θεός τον ευλόγησε, και καμαρώνει και αγωνίζεται και θυσιάζεται και υπηρετεί. Και ο Θεός του λέει, δεν είμαι μαζί σου, γιατί εσύ δεν είσαι μαζί μου. Πόσο κοντά είναι αυτές οι δύο εκφράσεις, ως καρδία Θεού και κατά την καρδία του Θεού. Ο Θεός να μας δώσει καρδία κατά την καρδία του Θεού, αδερφοί. Να μοιάζει με την καρδιά του Θεού. Να μην είναι σαν την καρδιά του Θεού. Τι σημαίνει σαν? Ο Θεός είναι μεγαλοπρεπής, είναι παντοδύναμος. Είναι πάνσοφος. Και αυτός που έχει σαν την καρδιά του Θεού νομίζει ότι είναι πάνσοφος. Και είναι. Σοφότερος του Δανιήλ. Αλλά δεν έχει την ταπείνωση της επιστροφής. Την ταπείνωση να κάνει όχι αυτά που αυτός θέλει και μπορεί με τις ικανότητες που του έχει δώσει ο Θεός, αλλά να κάνει αυτά που ο Θεός θέλει, όχι αυτά που ο ίδιος θέλει, αυτά που ο Θεός θέλει. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, στην αλήθεια, στην ειρήνη, στις αγαθές βουλές, ο Θεός αγαθές βουλές βουλεύεται για όλους τους ανθρώπους, και εμείς αγαθές βουλές να βουλευόμεθα για όλους τους ανθρώπους. Τότε θα επιστρέφει ο Θεός στη ζωή μας και τότε θα μεταβάλει τα πάντα, όπως διαβάσαμε και θα το ξαναδιαβάσω μια φορά ακόμη. Στον Ζαχαρία λέγει, καθώς, το 13 εδάφιο διαβάζω, ήσασταν κατάρα μεταξύ των εθνών, 20 Ιούδα και 20 Ισραήλ, κατά αυτό τον τρόπο θα σας διασώσω και θα είστε ευλογία. Μη φοβήστε, ας ενισχύονται οι χείρες σας, επειδή επιστρέψατε με όλη σας την καρδιά προς εμένα. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 153, αδερφοί.